Με ποια ομάδα είσαι, με τους μαχητές ή με τους διάσημους? Αλλάζω τέτοιο στρατόπεδο κάθε τόσο. Αναλόγως. Τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και τόσοι λίγοι παίκτες που έχουν μείνει, νομίζω ότι πια έχω αρχίσει να σκέφτομαι πιο ατομικά. Δηλαδή, ποιον θα ήθελα να κερδίσει πια. Δεν πάω με ομάδες. Άλλωστε, η ομάδα των διασήμων έχει κιόλας. Τι έχουν μείνει δύο άνθρωποι πια. Δεν είναι ομάδα, είναι ζευγάρι πια. Θέλεις να πεις εσύ ατομικά ποιον ψηφίζεις και ποιον θεωρείς έτσι ότι θα ήθελες να πάρει το. Δεν θα ήθελα να σου πω ποιος θα ήθελα να πάρει, γιατί είναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και πραγματικά το πιστεύω αυτό. Όσοι έχουν καταφέρει και έχουν μείνει μέχρι τώρα. Και με όλο αυτό που έχουν περάσει και με όλη αυτή, δηλαδή, έχουν υπάρξει επεισόδια που τους έβλεπα και έλεγα, Θεέ μου, πόσο πολύ ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί εκεί. Εσύ αν θα πήγαινες, ποιο κομμάτι θα θεωρούσες ότι θα σε δυσκόλευε? Πες ότι δεν έχεις παιδιά και ότι δεν έχεις το κομμάτι της επικοινωνίας. Ποιο κομμάτι πιστεύεις ότι θα σε δυσκόλευε περισσότερο? Μην μου πεις το αγωνιστικό, δεν το πιστεύω. Όχι, όχι, το αγωνιστικό δεν θα με δυσκόλευε. Θα μου άρεσε πάρα πολύ το αγωνιστικό, πιστεύω. Θα ήταν αυτό που θα μου έδινε όλη την ενέργεια για να αντέξω όλο το υπόλοιπο. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα με δυσκόλευε περισσότερο το κομμάτι, τα κοριτσίστικα κομμάτια. Δηλαδή, η απλησιά, κάποια έντομα, κάποιοι σκοτχοί έχω δει, υπάρχουν εκεί, ζουν ανάμεσά τους, κάποια ποντικάκια, όλα αυτά, εγώ τα φοβάμαι λίγο. Είσαι τέτοια αλήθεια? Ναι, δεν τα μπορώ τα εντομοτροκτικά. Όχι. Η πείνα, ας πούμε, θα στρώμανε. Η πείνα πιστεύω ότι θα ήταν κάτι που θα με ταλαιπωρούσε στην αρχή, μέχρι να τη συνηθίσω και μετά θα ήμουν ok με αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς είναι βέβαια, γιατί δεν το έχω ζήσει και ποτέ και τώρα πολλά λόγια λέμε εμείς όλοι που είμαστε στον καναπέ μας και το παρακολουθούμε. Αλλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά θα κλείνει λίγο το στομάχι μου, θα κατάφερνα περισσότερο να το διαχειριστώ. Αλλά η απλησιά, τα έντομα, τα ποντίκια, δεν ξέρω. Οι διάσημοι ωστόσο έχουν αντέξει, έχουν μείνει δύο. Είναι ο Ντάνος, είναι η Ευρυδίκη, είναι η Ευρυδίκη. Κοίτα τώρα πώς τα έφερε η ζωή.